Δεκάδες λάστιχα φορτηγών, πεταμένα οικοδομικά υλικά, ακόμη και οικιακά σκουπίδια παρατηρεί κανείς στην μία από τις εισόδους της πόλης, από την Αμφιθέα μέχρι τη Μάζια, κατά μήκος της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Τρικάλων. Δεκάδες επισκέπτες με προορισμό τα Γιάννενα ή απλά περνώντας από την περιοχή μας, που κινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής, παρατηρούν καθημερινά τους τόνους σκουπιδιών πεταμένους στην άκρη του δρόμου ή στις πλαγιές του βουνού, δημιουργώντας μία άκρος αντιαισθητική εικόνα. Όμως τα πεταμένα λάστιχα και τα μπάζα δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και θέμα δημόσιας υγείας. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες τίθεται και ζήτημα με τις πυρκαγιές. Με τον τηλεοπτικό φακό του ITV βρεθήκαμε στο γεφυράκι της παλιάς Εθνικής Οδού, όπου ασυνείδητοι έχουν αφήσει λάστιχα φορτηγών και μπάζα. Ενώ λίγα μέτρα πιο πάνω, παρατηρήσαμε στην πλαγιά του βουνού ξεχασμένα ακόμη και παλιά φορτηγά. Για ανεγκέφαλους που πετάνε ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια στους δρόμους έκανε λόγο ο Δήμαρχος Περάματος Μιχάλης Χασής και επέριψε ευθύνες στη ΔΕΣΕ που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθαρισμό του εθνικού οδικού δικτύου. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Αντιθέτως, απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό τη Δημοτική Αρχή, που καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του. Εγώ εκτιμώ και πιστεύω ότι χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια. Να ενεργοποιηθούμε όλοι μας, πολύ περισσότερο και εμείς, αλλά την άλλη πλευρά οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας και πέραν από εκεί και οι δημότες μας να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά τους ώστε να μπορούμε. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω να δεσμευτώ το ότι παρότι είναι πολύ δύσκολο και για μας και τα κομμάτια αυτά τα οποία σήμερα παρουσιάζουν μια άσχημη εικόνα, να προσπαθήσουμε να την διορθώσουμε. Από την άλλη πλευρά, καλείται η πολιτεία και χρήματα να δώσει στους Δήμους, αλλά και την άλλη πλευρά να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες, προκειμένου και προληπτικό έλεγχο να κάνουν, αλλά και στη συνέχεια να γίνει ένας γενικός καθαρισμός. Στα πλαίσια